τελικά χρησιμοποιούνται, κύριε Δήμαρχε, αυτοί οι χώροι? Γιατί πολλά έχουμε ακούσει. Ακούσαμε ότι ναι, χρησιμοποιούνται, τα παιδιά επέλεξαν να μείνουν στις σκηνές. Ίσως όχι όλοι οι χώροι, ότι τα ντουζ έχουν μια άσχημη εικόνα γιατί βρίσκονται κοντά στη θάλασσα, οπότε δημιουργούνται προβλήματα. Ποια είναι η απάντηση? Καλησπέρα σας, πρώτα απ' όλα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Η κατασκήνωση παιδική εξοχή Μπούκας είναι μια δομή η οποία πρώτο έγινε το 1982 και λειτουργεί από τότε μέχρι σήμερα, εκτός από τις περιόδους του κορονοϊού κτλ. Είναι παλιές εγκαταστάσεις. Σε αυτά τα χρόνια διάφοροι φορείς τις λειτουργήσαν από το Υπουργείο Υγείας, από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση και κατέληξαν να τις χρησιμοποιεί ο Δήμος Αμφιλοχίας. Κάθε χρόνο γίνονται ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει, όλα τα προβλεπόμενα, απεντομώσεις, απολυμάνσεις, ανακοινήσεις, βαψίματα, επισκευές, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζωντανό οργανισμό, μια κατασκήνωση, ειδικά που μετράει και 40 τόσα χρόνια ζωή. Βγαίνουν ζημιές, βγαίνουν βλάβες, γίνονται φθορές, αντικαθίστανται. Σε όλη αυτή τη διαδικασία, προφανώς μπορεί να υπάρξουν και αστοχίες, να υπάρξουν και δυσλειτουργίες. Εμείς είμαστε εδώ. Είναι αυτό μια αστοχία, κύριε Δήμαρχε, η εικόνα που βλέπουμε τώρα? Είναι μια αστοχία, μια παράληψη, θεωρείτε, ή είναι κάτι πιο σοβαρό και πρέπει να γίνουν ενέργειες άμεσα? Υπάρχουν εικόνες και εικόνες. Έτσι, υπάρχουν και εικόνες που είδαμε στις καταγγελίες, υπάρχουν και εικόνες που είδαμε από εμάς. Δεν είναι φτιαχτές οι δικές μας εικόνες, η πραγματικότητα είναι. Δεν είναι Photoshop, δεν ξέρω αν τις έχετε δει. Τις έχουμε δει όμως, μας είπαν ότι είναι εικόνες του μέρους αυτού της κατασκήνωσης, όπου δεν φιλοξενούνται τα παιδιά αμαία. Πρώτα απ' όλα δεν είναι μόνο παιδιά, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε. Ήταν αμαία γενικότερα, ήταν και ενήλικες. Αμαία δεν έχει καμία σημασία, απλά γιατί αναφερόμαστε συνέχεια στο θέμα. Προφανώς, οι συνοδοί που κάνουν τις καταγγελίες στον αμαία έχουν ιδιαίτερες ευαισθησίες με τα αμαία. Είναι λογικό. Και μακάρι να είχαμε κι εμείς οι υπόλοιποι να καταφέρναμε να φτάσουμε σε αυτόν τον βαθμό να έχουμε τις ίδιες ευαισθησίες. Πιθανόν κάποιες δυσλειτουργίες, κάποιες αστοχίες να μην αξιολογήθηκαν άμεσα σωστά. Έπρεπε να. Ένα υδραυλικό που δεν δούλεψε σωστά έπρεπε να επισκευαστεί σε μια ώρα, σε μισή ώρα και έκανε δύο-τρεις ώρες. Συνέβησαν. Σίγουρα συνέβησαν. Οι άνθρωποι δεν κάνουν έτσι την καταγγελία. Από εκεί και πέρα, εμείς δεν είναι κολαστήριο κατασκηνώσεις. Λειτουργούμε και πριν από αυτή την περίοδο και μετά. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν παιδιά μέσα κατασκηνωτών. Ανά δεκαήμερο ή ανά δεκαπενθήμερο αλλάζει η κατασκηνωτική περίοδος. Από τις προηγούμενες κατασκηνωτικές περίοδους, τις φετινές δηλαδή, πριν από 20-25 μέρες, έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια από πρόνοιες και από δομές που φιλοξενήσαμε για τη φιλοξενία μας και για τις εγκαταστάσεις μας. Έχουν γίνει αυτοψίες από τους ίδιους τους προϊσταμένους που φέρνουν τα παιδιά από τις δομές τους σε εμάς. Κύριε Δήμαρχε, πάντως σας ζήτησαν να πείτε ένα συγγνώμη. Ένα συγγνώμη λέτε για αυτές τις εικόνες? Είναι ξεκάθαρο. Εγώ μίλησα, πρώτα απ' όλα μίλησα εκεί που πρέπει ένας δημοκρατικά εκλεγμένος δήμαρχος να μιλήσει. Μίλησα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Δεν ξέρω αν το είδατε. Βεβαίως το είδαμε. Αλλά είπατε ότι δεν αντιστοιχούν οι εικόνες αυτές με την πραγματικότητα εκεί. Αυτό είναι ένα θέμα, ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Και ένα άλλο θέμα είναι ότι πρώτος εγώ, όλη η Δημοτική Αρχή και όλοι όσοι εμπλεκόμαστε με τέτοιες, έχουμε την ευθύνη να λειτουργούμε τέτοιες εγκαταστάσεις, πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για αυτούς τους ανθρώπους. Και βεβαίως για όποια δυσλειτουργία έγινε, έστω και για ένα λεπτό, ένας από αυτούς τους ανθρώπους να μην ένιωσε καλά, να ένιωσε άσχημα εξαιτίας μας, ένα μεγάλο συγγνώμη. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε καν. Οι εικόνες θα διορθωθούν, θα γίνουν έργα στην κατασκήνωση. Γίνονται συνέχεια έργα. Αυτά με τα στρώματα που είδατε κτλ. Αυτά κακώς ήταν εκεί πέρα. Δεν χρησιμοποιούνταν. Ήταν κάτι σαν αποθηκευτικός χώρος. Είναι μεγάλη κατασκήνωση. Δεν είναι όλη λειτουργική. Κακώς. Πολύ κακώς ήταν εκεί πέρα. Φεύγουν αυτά τα πράγματα. Έγιναν και πριν είχαν γίνει, αλλά και συνεχίζουν. Είναι μια δυναμική κατάσταση. Αυτό το πράγμα όλο. Συνεχώς γίνονται εργασίες και συνεχώς βγαίνουν προβλήματα, έτσι. Εκεί που τελειώνει σε ένα πρόβλημα και είναι το άλλο. Γι' αυτό έχουμε προσωπικό, γι' αυτό είμαστε πάνω κατά πάνω. Σε κάθε περίπτωση δεν υπήρχε καμία πρόθεση να νιώσουν άσχημα αυτοί οι άνθρωποι, και όπου και όσο
επηρεάστηκαν, ένιωσαν άσχημα, του ζητάμε συγγνώμη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν είναι. Δεν το συζητάμε καν. Δεν το συζητάμε καν. Πρέπει να δίνουμε τον καλύτερο εαυτό μας, ειδικά για αυτούς τους ανθρώπους, μέρα με τη μέρα. Και όχι μόνο στις κατασκηνώσεις, έτσι. Έχουμε να λύσουμε ένα σωρό θέματα. Βαγγέλη, επειδή εσύ παρακολούθησες το ρεπορτάζ από την αρχή, κάνε και εσύ μια ερώτηση στον Δήμαρχο που τον έχουμε τώρα μαζί μας και τον ευχαριστούμε. Πάντως, κύριε Δήμαρχε, επειδή βλέπουμε και από την δήλωση σας σήμερα να ζητάτε συγγνώμη, είναι λίγο διαφορετική, αν θέλετε, και η ανάλυση σας από αυτή την ανακοίνωση την οποία είδαμε εσείς. Όλο αυτό το διάστημα είχατε μια ενημέρωση για τα κακόσκημα τα οποία μας περιγράψατε κι εσείς. Και το λέω αυτό διότι ήταν κάτι το οποίο ήταν σε εξέλιξη για πολλές μέρες. Ή ξαφνικά το πληροφορηθήκατε. Διότι βλέπω σήμερα ότι ζητάτε μια συγγνώμη, οπότε πολλά πράγματα πήγαν λάθος. Όταν αυτά είχαν φτάσει σε εσάς και τα λάθη τα οποία, όπως είπατε, που γίνονται από αυτή η χώρη, αν δεν αντιστοιχούν, γιατί ήταν εκεί. Κοιτάξτε, διοικούμε ένα Δήμο 17.000 κατοίκων, 1.100 τετραγωνικών χιλιόμετρων έκταση. Προφανώς κάθε φορά που υπάρχει μια δυσλειτουργία σε μια αποχέτευση ή σε μια ίδρυση, δεν φτάνει στον Δήμαρχο. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Γι' αυτό υπάρχουν υφιστάμενοι, υπηρεσιακοί παράγοντες, αιρετοί. Προφανώς και δεν φτάνουν όλα αυτά στον Δήμαρχο, σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν είναι και εκεί το θέμα. Δεν θα αποποιηθώ κάποια ευθύνη μου αν έφτασε ή δεν έφτασε σήμερα, για όνομα του Θεού. Εγώ είμαι υπεύθυνος απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους. Σαφές. Κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας στο Δελτίο. Να ευχαριστήσω και εσένα, Βαγγέλη, για το ρεπορτάζ και να ευχηθώ οι εικόνες αυτές άμεσα να αλλάξουν.